πλημμύρισε κόσμο η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο κατά τη διάρκεια της επίσημης δοξολογίας με αφορμή την εορτή του Αγίου Διονυσίου. Στη δοξολογία παρέστη ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Κουκοδήμος, η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, ο αναπληρωτής δήμαρχος Δύο Ολύμπου κ. Γιώργος Φαρμάκης, ο αντιδήμαρχος Κατερίνης κ. Ζήνωνας Ατραζέμης, ο πρώην ομάρχης Πιερίας κ. Γιώργος Παπαστεργίου, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, καθώς και αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Δύο Ολύμπου. Ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Κουκοδήμος υπογράμμισε τη σημασία που έχει η μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή του κόσμου στη δοξολογία του πολιούχου του Λιτοχώρου Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Σήμερα γιορτάσαμε άλλη μια φορά την γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Όπως είδατε, ήταν πολύ πληθέστατη. Θέλω να συγχαρώ τον ηγούμενο, τον πατέρα Μάξιμο, για την μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει και για την αναστήλωση του μοναστηριού, αλλά και από την προσέλευση του κόσμου δείχνει ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα θεάρεστο έργο. Και έτσι ο κόσμος έρχεται κατά χιλιάδες στη Μονή του Αγίου Διονυσίου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τον τόπο μας, βεβαίως, και για τον ίδιο τον Άγιο και την Εκκλησία μας. Τις ευχές του με αφορμή την εορτή του Αγίου Διονυσίου διατύπωσε και ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Με μεγάλη τιμή, ευλάβεια, ήρθαμε να προσκυνήσουμε εδώ στο ναό του Ολύμπου, στο ναό του Αγίου Διονυσίου, στο μοναστήρι, να πάρουμε τις ευχές του Πανοσυλλογιωτάτου Μάξιμου, να ελευχηθούμε η πατρίδα μας, η χώρα μας, να ξεπεράσει τα προβλήματα και πάντοτε έχοντας πίστη στην ψυχή μας, στην πατρίδα μας, στην Ορθοδοξία μας, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να πάμε μπροστά ενωμένοι. Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κυρία Σοφία Μαυρίδου, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ελπιδοφόρο μήνυμα που περνά από τη δοξολογία του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Σήμερα εδώ, στους πρόποδες του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο, στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, σε ένα κατάμεστο εκκλησιαστικό χώρο, βρεθήκαμε αυτές τις μεγάλες στιγμές σήμερα, γιορτή του Αγίου Διονυσίου, με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα πρώτα απ' όλα υγείας, αλλά και δεύτερο πίστης, μιας πίστης που πραγματικά θα μας βοηθήσει να στηριχθούμε σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας, και όχι μόνο οικονομικές και κοινωνικές. Το μήνυμα από εδώ που βγαίνει είναι να είμαστε κοντά στο Θεό, ενωμένοι, αγαπημένοι, γιατί έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε οτιδήποτε μπορεί να παρουσιαστεί είτε προσωπικά είτε συλλογικά. Και πάλι χρόνια πολλά. Και ο αναπληρωτής δήμαρχος Δύο Ολύμπου, κ. Γιώργος Φαρμάκης, από την πλευρά του έδωσε τις ευχές του με αφορμή αυτή τη μεγάλη μέρα για το Λιτόχωρο. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Ιδίως να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους της παρολύμπιας περιοχής, μιας και ο δικός μας Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος Εν Ολύμπο, σήμερα γιορτάζει. Είναι μια μεγάλη γιορτή και για τον Όλυμπο και για το Λιτόχωρο και για το Δήμο μας, το νέο μας Δήμο, το Δήμο Δύου Ολύμπου. Χρόνια πολλά και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Στη δοξολογία παρέστηκε ο αντιδήμαρχος Κατερίνης, κ. Ζήνων Σατραζέμης. Χρόνια πολλά σήμερα σε όλους. Ο Άγιος Διονύσιος να μας βοηθάει, να μας φυλάγει και με τις πρεσβείες του, να μπορούμε ο λαός και οι άρχοντες να βγάλουμε τη χώρα μας, τον τόπο μας, την πόλη μας από τις δύσκολες στιγμές αυτές που περνάει. Να είναι καλά όλος ο κόσμος και να προσευχόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Στη σημασία της ημέρας αναφέρεται και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Οικονομίκος. Το σημερινό ημερολόγιο δείχνει 23 Ιανουαρίου. Εορτή του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Για μας εδώ τους Κατερινιώτες, τους Πιερείς, τους Μακεδόνες, είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα, διότι γιορτάζει ο συμπροστάτης μας, ο συμπολιούχος μας, ο συνέφορος της Μητροπόλεως μας, της Πιερίας αλλά και όλης της Μακεδονίας μας, ο Άγιος Διονύσιος Εν Ολύμπο. Αυτή η μεγάλη ασκητική προσωπικότητα, αυτός ο μεγάλος ασκητής, ο οποίος ήρθε τον 15ο αιώνα εδώ στον Όλυμπο, κατοίκησε στον Όλυμπο και δημιούργησε αυτό το μοναστήρι, το οποίο έχει γράψει μια πολύ μεγάλη και λαμπρή ιστορία. Έτσι λοιπόν σήμερα, αυτήν την ηλιόλουστη μέρα, αυτήν την όμορφη μέρα, έχουμε σειρεύσει όλοι, κλήρος και λαός, με προεξάρχοντα φέτος για πρώτη φορά τον Μητροπολίτη Προύσης, τον κύριο Ελπιδοφόρο, ερχόμενος από την Βασιλίδα των Πόλεων, από την Κωνσταντινούπολη, διαβιβάζοντας και σε όλους εμάς τις ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, ένας νέος
κληρικός, ένας νέος αρχιερεύς, ο οποίος φέρει την ελπίδα, φέρει την αισιοδοξία στην μητέρα Εκκλησία, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Με προεξάρχοντα λοιπόν τον καλό φίλο μου, τον Άγιο Προύστη, τον κύριο Ελπιδοφόρο, με τον ηγούμενο και με όλους τους πατέρες, τους δικούς μας αλλά και τους ξένους οι οποίοι ήρθαν εδώ. Ήρθαμε για να τιμήσουμε και με τον πλήθος του κόσμου, τους άρχοντές μας, ήρθαμε να τιμήσουμε τον Άγιο Διονύσιο. Σήμερα που και το γένος και η πατρίδα μας αντιμετωπίζουν μεγάλα και σημαντικά προβλήματα με την οικονομική κρίση και με όλα αυτά τα οποία μας ταλανίζουν, ήρθαμε σήμερα εδώ να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας, να εναποθέσουμε τους καημούς μας, να εναποθέσουμε τα δάκρυά μας, να εναποθέσουμε με την προσευχή μας τα πάντα στον Άγιο Διονύσιο. Και ο Άγιος Διονύσιος, που είναι θερμός προστάτης και έφορος της Μητροπόλεως και της Πειραιάς και της Μακεδονίας, πιστεύω ότι θα μας ακούσει και ότι θα γίνει ήλιος απέναντι στον Θεό, ούτως ώστε να μας βοηθήσει να μπορέσουμε με την πίστη στον Θεό, με τις παραδόσεις, με τις αξίες, με τα ιδανικά με τα οποία μεγάλωσε το γένος, μεγαλούργησε η ερωμιοσύνη, να μπορέσουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, ευλογημένα, και η χάρις και η προστασία του Αγίου Διονυσίου να είναι με όλους σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.